πραγματικά εντυπωσιάστηκα και όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα το σημειώνει αυτό, ότι ο κύριος Κουτσούμπας βρέθηκε στην καρδιά του καπιταλισμού στην Αμερική και είδαμε χθες και κάποια πλάνα. Είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του συνδικαλιστικού φορέα της Amazon, ένα μεγαθύριο, εδώ είναι, του έκανε και τώρα ένα χροκέραμο και κάτι ακόμη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν, δεν ξέρω, τι συμβολισμό έχει αυτή η επίσκεψη. Ναι, το ΚΚΕ κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει με όλους τους εργαζόμενους, πολύ περισσότερο με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, τους μετανάστες Έλληνες του εξωτερικού, γιατί είτε στην καρδιά του καπιταλιστικού κόσμου, είτε σε μια χώρα λιγότερο αναπτυγμένη οικονομικά όπως η Ελλάδα, τα προβλήματα δυστυχώς για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα παραμένουν τα ίδια. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, να σας πω. Στην καρδιά του καπιταλιστικού κόσμου, αυτά τα προβλήματα για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα είναι ακόμα πιο οξυμένα, γιατί δυστυχώς εκεί η ψαλίδα, να το πω έτσι, ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και είναι ευτυχής, εντός πολλών εισαγωγικών βεβαίως, η συγκυρία ότι ο Γενικός Γραμματέας μας βρέθηκε εκεί σε μια περίοδο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε, σημαντικών κινητοποιήσεων από τη φοιτητική νεολαία στα πανεπιστήμια της Αμερικής, ενάντια στη στήριξη στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Και μάλιστα προχθές αντίστοιχη εκδήλωση, που νομίζω ότι έχει σημασία να το αναφέρουμε, έγινε στήριξη στον αγώνα των φοιτητών στην Αμερική και από τους φοιτητικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Εκεί τα μέλη της ΚΝΕ, η νεολαία του ΚΚΕ, είχε πρωταγωνιστική συμβολή. Μία παρατήρηση μόνο. Πολλοί σας προσάπτουν ότι παρότι πήγε και ο κύριος Κουτσούμπας, δεν στηρίξατε τον νόμο για την ψήφο των ομογενών. Εμείς αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δυστυχώς η επιστολική ψήφος ανοίγει επικίνδυνους δρόμους αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Και μάλιστα οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν και με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, των emails κτλ. Στην υποψήφια τότε Ευρωβουλευτική κυρία Σιμακοπούλου, λέτε. Αλλά και χθεσινές εξελίξεις με τη διάρκεια του Υπουργείου Εξωτερικών. Να δούμε τώρα και τι ακριβώς. Δημιουργούν ανησυχία και ένα προβληματισμό και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση και το ίδιο το Υπουργείο πρέπει να απαντήσει. Εμείς να θυμίσω ότι ως κόμμα έχουμε ζητήσει τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ώστε η κυρία Κεραμέως να έρθει να απαντήσει. Και ταυτόχρονα λέμε ότι αν θέλετε σε αυτόν τον εμπεγμό απέναντι στους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού με την αποκλειστικότητα της επιστολικής ψήφου, δηλαδή να μην στηθούν κάλπες, τα προξενία κτλ., διευκολύνοντας τη μεταφορά και των κατοίκων του εξωτερικού σε κοντινές περιοχές για να πάνε να ψηφίσουν. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον εμπεγμό, η καλύτερη απάντηση είναι η ψήφο στο ΚΚΕ, ακριβώς από τους Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, για να δείξουν ότι τα σχέδια, πώς να το πω, αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος ή τα σχέδια να μην εκφραστεί. Το θεωρείτε δεδομένο όμως αυτό τώρα, δεν είναι λίγο παρακινδυνευμένο? Πάντως τώρα είναι αντιφατικό να τους διευκολύνετε. Εσείς καλείτε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Δεν έχουν να τη χρησιμοποιήσουν την ψήφο, την οποία εσείς όμως δεν τους δίνετε δυνατότητα να έχουν. Εμείς λέγαμε από την πρώτη στιγμή να στηθούν εκλογικά κέντρα στα προξενία κοντά στις περιοχές που ζουν οι Έλληνες. Τώρα, αφού ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Αυτό ξέρετε, η επιστολική ψήφο υπάρχει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνουμε πίσω, αντί για μπροστά. Να στήσουμε σε όλες τις ΗΠΑ όπου υπάρχει ελληνισμός να μπουν κάλπες. Πάντως η πείρα, επιτρέψτε μου, από τις χώρες που υπάρχει επιστολική ψήφο είναι αρνητική. Δεν είναι θετική. Και υπάρχουν και χώρες που είχαν την επιστολική ψήφο και στην πορεία την κατάργησαν. Με καταγγελία. Για φακέλους που χάθηκαν, για μια σειρά προβλήματα κτλ. Πάντως τους καλύτερα θα πάμε ψηφίσουν. Βεβαίως, γιατί είναι η αποκλειστική δυνατότητα που έχουν και αυτό το εργαλείο πρέπει να το αξιοποιήσουν. Εμείς γενικά καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να ψηφίσουν. Μάλιστα.